je vois rien. Να τι πάλι. Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι να το ξεκινήσεις? Ναι, γιατί όχι. Σε πειράζει? Εμένα γιατί να με πειράζει? Εγώ είμαι η Διτέζα. Έχεις φωτιά. Κρατάω καβάτζα, φέδρικα, τσιγάρα. Μπας και έχω να λύσω κάνα κρύφωνα αμνησία. Πήρες λέξεις. Ορίστε. Ποιον έχασες? Μια φίλη. Ζωή σε λόγο σου. Βασικά έχει καταλάβει κανείς γιατί λέμε αυτή την μπουρδα? Έλατε. Εγώ θα έλεγα και στα δικά σας να πιάσει και τόπο η ευχή. Επιτέλους, παιδιά, να κάνω ένα τσιγαράκι. Τι γίνεται σήμερα? Δεν βαριέσαι, νέκρα? Καλά, μη φανταστείτε. Και έξω δεν σφίζουμε από ζωντάνια. Εμμανουήλ. Λοιπόν, μη φανταστείς, Εμμανουήλ. Και έξω τα ίδια χαλιά είναι. Πες το ψέματα. Δύσκολο επάγγελμα, ε. Νεκροθάφτης? Όχι. Εγώ γεννήθηκα για να γίνω νεκροθάφτης. Γεννήθηκες για να θάβεις ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να την κάνει αυτή τη δουλειά. Τι να κάνουμε? Να τους κρεβάμε στα δέντρα? Το βλέπεις μόνο από μία πλευρά το ζήτημα. Και ποια είναι η άλλη πλευρά? Γεννήθηκα για να βοηθώ τους ανθρώπους να αποδεχτούν το θάνατο. Για να είμαι δίπλα τους. Και αν δεν θέλω να αποδεχτώ το θάνατο? Ξέρεις εσύ κανέναν που θέλει να πεθάνει? Όχι. Αλλά ξέρω πολλούς που δεν θέλουν να ζήσουν. Εγώ θα ήθελα να με κάψουν. Καινούριο έθιμο κι αυτό. Να σε κάψουν. Δεν το καταλαβαίνω. Τους καίμε και μετά κρατάμε τη στάχτη. Τι να την κάνει η στάχτη? Κρατάς τη στάχτη από το τσιγάρο σου για ενθύμιο? Α, μια και το έφερε κουβέντα. Εγώ με αυτό το διάρο μπήκαν, τι θα κάνω? Μπας και ζήσω λίγο παραπάνω. Καλά. Άστο αυτό. Μου φαίνεται ότι κάπως σε ξέρω. Εδώ να σε δω. Ακουφίλη. Τι δηλαδή το πω, μωρέ, τον ξέρω και από χθες. Λοιπόν, κάτσε να ανάψω κι εγώ ένα τσιγαράκι να το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, το τσιγάρο μετά θάνατον είναι όνειρο. Ούτε φόβος, ούτε ενοχές, ούτε θάνατη, καρκίνη, τίποτα. Όνειρο. Πρώτη φορά το απολαμβάνω έτσι. Νομίζω πως σου θυμίζω κάποια. Λοιπόν, όρκο θα έπαιρνα ότι σε έχω κουβαλήσει. Ας την κοπέλα ήσυχη. Για πες, πώς πήγε σήμερα? Σήμερα είχα τους από κάτω, με τον Πέτρο ήμουνα. Τους από κάτω και από πάνω ποιοι είναι? Από κάτω λέμε τους κάτω των 1,80 ή κάτω των 80 κιλών. Α, και εδώ βλέπω οι διακρίσεις πάνω σύννεφο, ε! Τα μπελίτσες παντού! Τι να κάνεις? Άμα δουλεύεις τόσα χρόνια, δηλαδή φαντάζεσαι να περνάω συνέχεια τους πάνω. Σωστός. Βούρια σπονδυλοδεσία μετά. Λοιπόν, θα με κεράσει ένα τσιγαράκι γιατί έχω ξεχάσει τη σακούλα με τον καπνό στο αμάξι. Σακούλα ακούω, Μανολάκι μου. Μάλιστα, ελπίζω όχι σαν αυτές που έχετε εδώ. Να πάρω κι εγώ ένα. Ευχαριστώ. Αχ,
Όταν βιώνεις κάθε μέρα τόση απώλεια, ένα ντόνκι το χρειάζεσαι. Πώς να το κάνουμε? Γεμίζει τα κενά. Πάντως, και εδώ εσείς κενά γεμίζετε. Σωστή. Μήπως θέλεις αναπτήρα, Μάνο? Έχω τον Άγιο Αναπτήρα. Μου τον έδωσε ο Πάτερ. Με αυτό ανάβει το θείο φως το Πάσχα. Και άμα καθυστερείς και το αεροπλάνο και το πίμνιο, τρελαίνεται, τσαφ! Να του πεις λίγα τα ψωμιά του, μου το είπε από πάνω. Συγγνώμη, σου είπε από πάνω να πω στον από κάτω ότι σύντομα θα ανέβει πάνω? Λοιπόν, εσύ τελικά με το τσιγάρο αναβάθμισες και το χιούμορ σου. Εσύ παρόλα αυτά, ό,τι αναβάθμισες, αναβάθμισες. Τώρα, υπό. Ξεκαρδιστικότατη πάντα. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άσχετο. Τι είναι αυτό το με τις μάσκες? Τι έχετε πάθει? Έχουμε πεθάνει στην κίνηση απάνω. Α, καλά, εσύ ζεις αλλού. Βασικά, άκυρο. Δεν ζεις. Δεν σου είπε ο από πάνω για τον ιό? Λουλουδάκια. Λουλουδάκια. Πόσο τα δίνεις? Για σένα, μόνο 5 ευρώ. Πάρε 5 ευρώ. Κράτα τα λουλουδάκια. Πάρτα. Μπορεί να τα χρειαστείς. Πάρτα. Ό,τι πεις. Ωραία. Και τώρα, ρε παιδιά, κάποιος να δώσει και ένα τσιγάρο σε μένα, ε. Ωραία. Τέλεια. Βάλσαμο. Ουδέν γάρις είναι καμένη στον κόσμο, δηλώνω ότι ουδέξ είναι γκίν, τη δυνάμεθα. Σε απλά ελληνικά. Γιατί τίποτα δεν φέραμε μαζί μας όταν ήρθαμε στον κόσμο και είναι φανερό πως ούτε μπορούμε να πάρουμε μαζί μας τίποτα όταν θα φύγουμε. Όλη η ζωή είναι μια απώλεια. Λοιπόν, βάρινε η κουβέντα. Βαρέθηκα, φεύγω. Άσχετο. Αλλά εσείς εμβολιαστήκατε? Όχι. Φτάνει σωτανά. Εγώ πάντως το μόνο εμβόλιο που θα κάνω είναι και να μην πεθάνω από τσιγάρο. Όχι να μην πεθάνω από COVID. Τώρα, μιας και μιλάμε για COVID, εσείς το νιώθετε ότι κάτι έχουμε χάσει? Ότι μπορεί να μην ξαναγίνουμε όπως ήμασταν πριν? Η αλήθεια είναι ότι η ζωή πάντα βρίσκει έναν τρόπο να προσαρμοστεί. Ένα, οι άνθρωποι είμαστε ζωή. Δύο, άρα τρία, θα προσαρμοστούμε κι εμείς. Εγώ σας αφήνω. Εγώ είναι πολύ νεκρός, σε 10 λεπτά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Μάνο. Σε ξέρω από κάπου. Δεν ξέρω. Αλλά με κάποιο τρόπο όλοι γνωστοί είμαστε, έτσι δεν είναι? Μου φαίνεσαι πολύ γνωστός, σαν να σε ξέρω από πάντα. Μπορεί να είμαστε αδελφές ψυχές. Δεν πιστεύω στις αδελφές ψυχές. Βασικά δεν πιστεύω σε τίποτα. Όλοι πιστεύουμε σε κάτι. Όλοι. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν στο σύμπαν. Άλλοι πιστεύουν στο Θεό. Άλλοι πιστεύουν στον άνθρωπο. Άλλοι στην αγάπη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πίστη. Και εγώ σου λέω ότι είμαι το μοναδικό άτομο που δεν πιστεύει σε τίποτα. Μπορεί, αλλά νομίζω ότι κάνεις ένα λάθος. Και νομίζω ότι αυτό το λάθος είναι πως ψάχνεις να πιστέψεις σε κάτι έξω από τον εαυτό σου. Γιατί δεν πιστεύεις καλύτερα σε αυτό που κρατάς στα χέρια σου? Καλημέρα, Καλύψω. Καλημέρα.
8 λεπτά. Τόσο κρατάει ένα τσιγάρο. 8 λεπτά επικοινωνίας. Και μετά πάλι κενό. Πάλι μοναξιά. Η μοναχικότητα είναι επιλογή. Η μοναξιά όμως, όχι. Κρατάω καβάτζα, εφέδρικα, τσιγάρα. Μπας και έχω να λύσω κάνα κρύφο να αμνησία. Πήρες λέξεις, να πιάσω να γιατρέψω κάποια λεκτική παράλυση. Ανάλυση, έλα μαζί να πλάσουμε λεκτική περιπλάνηση.